Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είχε έρθει ένας ασθενής πρόσφατα και μου είχε πει όταν προσπαθούσα να του εξηγήσω τι ακριβώς κάνουμε, μου είχε παρουσιάσει την κολυμπή με αμαργή με φωτιά και ότι στην πραγματικότητα κάπου υπάρχει ένας αναπτήρας, ένα σπίρτο και υπάρχει και ένα υπόστρωμα το οποίο υπάρχουν και κάποια ξύλα, το οποίο με αυτός ο αναπτήρας πετύχει, θα πάρει μπρος ο σπινθήρας και του εξηγούσε ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι να φτιάξουμε μια καλή αντιπυρική ζώνη. Και κάπως έτσι είναι η ιστορία. Βέβαια, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι καλό να μιλάμε για αριθμία, είναι καλό να μιλάμε για νόσο. Και φαίνεται αυτό από όλες τις τελευταίες μελέτες, όπως μας έδειξε ο κ. Κορατζόπουλος. Είναι λοιπόν η κολυμπική αμαργή μια προοδευτική νόσος, όπου όσο προχωράει η νόσος στην πορεία του χρόνου, αλλάζει και το υπόστρωμα. Αποκτά λιγότερο σημασία το να έχει κάποιος πολλά σπίρτα ή να καπνίζει πάρα πολύ και κάποιο από αυτόν του προκαλέσει φωτιά στο σπίτι, και αποκτά πιο μεγάλη σημασία το τι ξύλα έχει κάτω τελικά στο σπίτι του, τι προβλήματα έχει άλλα η καρδιά του και σε δομές άλλες πέρα του κόλπου. Άρα οι ρεαλιστικοί στόχοι πρέπει να είναι δύο ξεχωριστοί και να τους ξεχωρίζουμε κάθε φορά όταν μιλάμε για την κολυμπική αμαργή. Άλλος ο στόχος αν θέλει κάποιος να θεραπεύσει την αριθμία και άλλος ο στόχος αν θέλει να βοηθήσει να θεραπεύσει την νόσο, γιατί είναι μια νόσος με προεκτάσεις. Τα guidelines όταν μιλάνε αναφέρονται για την θεραπεία της αριθμίας και όχι της νόσου. Μας λένε λοιπόν με ποιο τρόπο και πότε θα πρέπει να θεραπεύσουμε την αριθμία. Και μας λένε ότι ανάλογα με το αν είναι παροξυσμική ή εμένουσα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Το μόνο καλό που μας έχουν προσθέσει το τελευταίο καιρό και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μας έχουν θέσει τους ασθενείς με τους λεγόμενους ασυμπτωματικούς ασθενείς μέσα στο παιχνίδι. Ένα πράγμα το οποίο επίσης είναι καλό να πούμε να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν υπάρχουν ασυμπτωματικοί ασθενείς με κολυμπική μαρμαργή. Αυτό είναι ένας τεράστιος μύθος. Οποιοδήποτε λοιπόν βρίσκει έναν άρρωστο με κολυμπική μαρμαργή και του λέει την καταλαβαίνει, όχι, σε κουράζει, όχι, θα του κάνει μια ηλεκτρική ανάταξη, θα τον ρωτήσει δύο μέρες μετά, αν τον ενοχλεί κολυμπική μαρμαργή. Αυτό λοιπόν το 2β κάποια στιγμή θα γίνει 2α. Και γιατί αυτός ο ασθενής είναι που πάσχει περισσότερο και αυτός ο ασθενής είναι που θα δει τις συνέπειες της νόσου. Οι μελέτες αυτές, όπως η Κάστη Λεύκη και η Καμπάνα, είναι οι μελέτες που μας έχουν δείξει ποιος είναι ο ρόλος μιας παρέμβασης που κάνει ο κάθε γιατρός, όχι απέναντι στην αριθμία, αν αυτή η παρέμβαση έχει θεραπεύσει την αριθμία, πόσο έχει επιδράσει αυτή η παρέμβαση στις επιπτώσεις της νόσου. Στον κεφαλικό, στην καρδική ανεπάρκεια και στο θάνατο. Αυτό είναι το νόημα αυτών των μελετών και έχει δείξει λοιπόν ότι αυτή η παρέμβαση, ανεξάρτητα αν είναι επιτυχημένη ή όχι, γιατί αυτό δεν το γνωρίζουμε, το πόσο επιτυχημένο ήταν το ablation σε αυτούς τους ασθενείς, με τους αυστηρούς ορισμούς του να μην ξανακάνει ποτέ άλλος μαρμαργή, αν υπήρχε λοιπόν βελτίωση, που υπήρχε σωματική βελτίωση σε όλες αυτές τις μελέτες, θα μας τα πει μετά και ο κ. Ανδρικόπουλος. Δεν θέλω να πάρω να πω πράγματα τα οποία θα τα πει μετά αυτός. Αλλά αυτή είναι η ουσία όμως. Ότι ξεχωριστό πράγμα η θεραπεία της νόσης, ξεχωριστό πράγμα η θεραπεία της αριθμίας. Επίσης, όταν μιλάμε σε έναν άρρωστο και μας ρωτάει, είχα πετύχει γιατρέ το ablation. Δύο είναι οι επιλογές να το απαντήσουμε. Τι σε ενδιαφέρει, φίλε μου, σε ενδιαφέρει να μην ξανακάνεις ποτέ αριθμία. Αυτοί είναι οι προδιαθέσεις παράγοντες. Πρέπει να είναι διαπαθής κολυμπική μαρμαργή, θα πρέπει να είναι παξισμική μορφή της, θα πρέπει να είσαι νέος, θα πρέπει να έχεις κόψει το ποτό. Σε αυτά που έλεγε πριν ο κ. Κουρατζόπουλος, θέλω να προσθέσω το εξής. Ο πιο βασικός πυροδότης της κολυμπικής μαρμαργής είναι το αλκοόλ και η γαστροσφαγική παλινδρόμηση. Και στους νέους ανθρώπους, πάντα πάρα πολύ σημαντικός λόγος η έντονη άσκηση. Και το να έχει μια καλή καρδιακή δομή. Αν τα έχει αυτά, θα πετύχει το ablation. Αν όμως θέλουμε να ρωτήσουμε σε κάποιον που μας ρωτάει, θα πετύχει γιατρέ το ablation, άλλωστε έχει μένει σε μαρμαργή ή καρδιακή ανεπάρκεια, θα του πούμε, κοίταξε να δεις, με τον αυστηρό ορισμό της επιτυχίας δεν ξέρουμε αν θα πετύχει. Ξέρουμε όμως ότι αυτός που έχει το μεγαλύτερο όφελος είναι αυτός ο οποίος έχει το μεγαλύτερο φορτίο μαρμαργή σε μένουσα μορφή, αυτός που η μαρμαργή του έχει επηρεάσει την καρδιακή λειτουργία και αυτός ο οποίος έχει το πιο μεγάλο κίνδυνο για εγκεφαλικό. Γιατί έτσι θα μειώσεις με τη μείωση του φορτίου που θα σου επιφάλει κάθε παρέμβαση το κίνδυνο. Και αυτό φαίνεται πια, το συζητάνε. Θα σταματήσουμε να μιλάμε για κολυμπική μαρμαργή με τη μορφή της αριθμίας. Θα μιλάμε πια για φορτίο νόσου στο μέλλον. Όπως έχω εγώ αυτό το ρολόι τώρα, που μου μετράει κάθε στιγμή αν κάνω κολυμπική μαρμαργή ή όχι. Στο μέλλον θα τα έχουμε όλοι τα ρολόγια αυτά και θα ξέρουμε τι φορτίο μαρμαργής έχει ο καθένας. Πότε κάνουμε το ablation λοιπόν στην κολυμπική μαρμαργή? Όσο το γρηγορότερα, τόσο το καλύτερα. Γιατί αν αφήνουμε κάποιον να μπει μέσα στο σπίτι μας για πολλά χρόνια, ή θα μας κάνει χρησικτησία. Να αφήσουμε μια κακή κυβέρνηση να μας κυβερνήσει για πολλά χρόνια, άντε μετά να αλλάξει το καθεστώς. Άρα και εκεί, αν θες να διώξεις κάποιον το σπίτι, πρέπει να το κάνεις γρήγορα. Πώς θα το κάνεις?
Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ενώ λοιπόν στην παροξυσμική οι περισσότεροι συμφωνούν, το θέμα είναι τι κάνουμε στην εμένουσα. Δείτε εδώ τώρα επιλογές. Γραμμές, τα καφέ δυναμικά, τα οποία τα λέμε καφέ και στην Ελλάδα μας αρέσει γιατί με το καφέ έχουμε πολύ καλή σχέση. Από μόνο του οτίου, να βρούμε πυροδότες, γάγλια, ρότορες. Ο μόνος που έχει εμπειρία σε αυτή την αίθουσα σχετικά με ρότορες είναι ο Σταύρος Μουνταντονάκης. Θα μας τα πει μετά. Και θα δείτε τι θα σας πει. Υπάρχει σε όλα αυτά μία αλήθεια, είναι δεδομένο αυτό. Απλώς είναι αρκετά νωρίς ακόμα να στηριχτούμε πάνω σε αυτά και να αλλάξουμε τη στρατηγική μας. Δηλαδή τα καφέ και οι ρότορες είναι ένα φαινόμενο ηλεκτροφυσιολογικό που πρέπει να το αναλύσουμε και να δούμε ακριβώς τι σημαίνει. Οι γραμμές ακόμα με τον τρόπο που τις κάνουμε είναι μια εμπειρική θεραπεία. Το υπόθεμα είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό. Βασική προϋπόθεση όμως. Όταν κοιτάμε το υπόστρωμα ενός αρρώστου με κολπική μαμαγεία, αυτό πρέπει να γίνεται πάντα επί φλεβοκομικού ρυθμού. Σε όλες λοιπόν τις μελέτες που έχουν μελετήσει το υπόστρωμα, καμία χαρτογράφηση δεν έχει γίνει επί μαρμαργής. Όσες φορές και όσοι το έχουμε κάνει και έχουμε αρκετά μεγάλη σειρά δεδομένων, κοιτάμε το υπόστρωμα επί φλεβοκόμου και μαρμαργής στην ίδια την επέμβαση, βλέπουμε τεράστιες διαφορές. Στο υπόστρωμα κάποιοι που δοκιμάζουν και το απομονώνουν. Αυτές είναι τεχνικές που όντως θα μας δείξουν στο μέλλον τι αποδίδουν. Τι μας λένε οι μελέτες. Πριν πάει ο Σταύρος Μουνταντονάκης στο Μαρσιλίνη, που είναι ένα από τα καλύτερα κέντρα ηλεκτροφυσιολογίας του πλανήτη, δοκιμάζαν λοιπόν και κάναν κάτι σύνθετο πρωτόκολλο, το οποίο τώρα το έχουν παρατήσει. Προσπαθούσαν λοιπόν να βρουν τους πυροδότες κολπικής μαμαργής και να στηριχτούν πάνω σε αυτούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είτε κάνουμε το ένα, είτε κάνουμε το άλλο, είτε κάνουμε απλά από μόνο του φλέβων, είναι τα ίδια. Αυτές είναι μικρές μελέτες. Όταν μετά πάλι προσπάθησαν οι καρδιολόγοι, οι επεμβατικοί ηλεκτροφυσιολόγοι να κάνουν bilateral linear ablation, το εξαιρετικά τεχνικά δύσκολο, να το κάνεις μόνο το καρδιακά με συστήματα χαρτογράφησης, πάλι τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Τη STAR AF, ξέρουμε, είναι μια μελέτη η οποία χρηματοδοτήθηκε από τις εταιρείες καθετήρων κατάλυσης, με σκοπό να μας πείσουν ότι να κάνεις κάτι περισσότερο από μόνο πνευματικών φλεβών προσφέρει κάτι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν προσφέρει κάτι περισσότερο με τον τρόπο που έγινε αυτή η μελέτη και ότι πιο πολλές υποτροπές της νόσου οφείλονται στην επανένωση των φλεβών. Η απομόνωση της κολπικής των πνευματικών φλεβών είναι μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία για να μπορέσει κάποιος να καταφέρει αυτό το δύσκολο αποτέλεσμα. Να φτιάξει δηλαδή τέτοια τέλεια αντιπυρική ζώνη και να μην αφήσει ούτε 5% από το μεγάλο άντρο της φλέβας για να μπορεί να περάσει η φωτιά. Η φωτιά περνάει. Η χειρουργή λοιπόν είναι επίσης συνάδελφοι οι οποίοι μπορούν να θεραπεύσουν την κολπική μαρμαργή και να μην ξεχνόμαστε είναι αυτοί που ξεκίνησαν να θεραπεύουν την κολπική μαρμαργή πριν από εμάς. Και το κάνουν πολλές φορές και πρέπει να το κάνουν και δεν το κάνουν στην Ελλάδα και πρέπει να το ζητάτε αυτό από τους ασθενείς σας. Όταν στείλετε έναν άρρωστο για να χειρουργηθεί για την μητροειδή του βαλβίδα, την αορτική του βαλβίδα και έχει ιστορικό μαρμαργή, θα του λέτε, θα του κάνεις και ablation. Και φαίνεται λοιπόν ότι και να το κάνουν απλά και από μόνο φλεβών και όχι bilateral maze, που είναι κάτι δύσκολο και ίσως να μην είναι εξειδικευμένοι, έχει πάλι τα ίδια καλά αποτελέσματα. Η απομόνωση του οτίου έδειξε εδώ Νατάλη ότι βοηθάει. Αλλά δεν έγινε αυτή η συσχέτιση, δεν έγινε αυτή η σύγκριση μόνο με την απομόνωση πνευματικών φλεβών. Αλλά είναι σίγουρα μια πολύ καλή προσέγγιση, με το εξής πρόβλημα βέβαια, ότι αν κάποιος απομόνωσε το καρδιακά το οτίο, τον υποχρεώνει μετά σε διαβίου χορήγηση αντιπυκτικών φαρμάκων. Στα guidelines λοιπόν έχουν το εξής πάρα πολύ ωραίο στο κείμενο. Όταν σου λένε λοιπόν ότι τι κάνουμε στην εμένουση μαρμαργή, σου λέει 2α είναι μόνο απομόνωση πνευματικών φλεβών. 2β είναι όλες αυτές οι τεχνικές που έχουμε. Και απαντάνε δίπλα οι συγγραφείς που έχουν γράψει το κείμενο. Σε τι ποσοστό κάνουν κάτι δεύτερο. Βλέπετε λοιπόν ότι η κυβέρνηση με το ζόρι βγάζει κάποιος. Δείτε εδώ τα ποσοστά. Δεκακομματική βουλή είμαστε οι επεμβατικοί ηλεκτροφυσιολόγοι. Ακόμα και στο Ριντού δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό που συμφωνεί σε κάτι. Θα υπερισχύσει κάτι, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Και το βασικό ερώτημα λοιπόν που καθόμαστε να απαντήσουμε είναι ποιος το ρόλο της υπερκατάλυσης σε όλη αυτή την ιστορία. Έχει μεγάλη σημασία σίγουρα η δομή του αριστερού κόλπου. Θα σας πω το εξής, ότι μετά από εμπειρία με πάνω από 400-500 επεμβάσεις σκληροκατάλυσης και περίπου 150-200 επεμβάσεις σε περιστατικά με εμένουσα πια κολπική μαρμαργή, μπορώ να σας πω ότι το 80-90% των περιπτώσεων, ανεξάρτητα ανατομίας αριστερού κόλπου, μπορεί να γίνει ένα αποτέλεσμα σαν αυτό. Γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούμε όλη τη δυνατή τεχνολογία και βλέπουμε λοιπόν πώς μπορούμε με την σκληροκατάλυση να κάνουμε μια πολύ ευρεία απομόνωση πνευματικών φλεβών. Και αυτό έχει φανεί και σε άλλες μελέτες, γιατί έχει δείξει ότι το δεύτερο μπαλούνι και σίγουρα αν βγει και το τρίτο και λίγο μεγαλύτερο, αυτό θα μας λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Και εννοείται ότι το μυστικό δεν είναι μόνο η απομόνωση. Σίγουρα κάνουμε και άλλα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Είτε τραυματίζουμε σε κάποιους ανθρώπους κάποια γάγλια, είτε υπάρχουν κάποιοι drivers σε αυτή την περιοχή, σε κάποιοι ασθενείς, έστω και χωρίς να το θέλουμε, τους βοηθάμε λίγο περισσότερο. Όσον αφορά τώρα
μελέτες και μαζί μου τα αποτελέσματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι με το πρώτο μπαλόνι μας λέγανε στην παροξυσμική Μαρμαρίγη το αποτελέσμα του κόντου 65% πήγε στο 85%. Στην εμένουσα Μαρμαρίγη ξέρουμε ότι με τη μία επέμβαση η απομόνωση ευρεία πνευματικών φλεβών είτε με το ΑΡΕΦ είτε με το κράιο βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναφερόμενη επιτυχία στο 65% στον χρόνο. Αυτά όλα βέβαια αναφέρονται στον χρόνο. Υπάρχει και μια τυχιοποιημένη μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν κάποιους μήνες, η οποία μιλάει για 61%, στην οποία συμμετέχει και ο κύριος Ανδρικόπουλος με τον Τινά. Σειρά λοιπόν μελετών, 60, 69, 68, 67%. Αυτό είναι η μία επέμβαση wide atrial ευρείας απομόνωσης πνευμονικών φλεβών. Το ένα σίγουρο, αν θέλει κάποιος να συγκρίνει μεταξύ ΑΡΕΦ και κράι, τα βασικά χαρακτηριστικά, το βασικό πλεονέκτημα είναι αυτό. Είναι ο χρόνος. Η διάρκεια της επέμβασης μπορώ να σας πω και είναι και λιγότερο επώδυνη η επέμβαση. Κάποια δικά μας αποτελέσματα, τα οποία τα έχουν γίνει accepted για publication, σε ένα μικρό αριθμό ασθενών με μένους κολπική μαμαργή και κρυοκατάλυση. Ασθενείς καλά επιλεγμένοι και το πιο βασικό ασθενείς με φοβερή ρύθμιση των παραγόντων που μας έλεγε πριν ο κ. Ανδρικόπουλος. Εγώ αρνούμαι να κάνω κατάλυση άνθρωπο αν συνεχίζει να πίνει. Αρνούμαι να κάνω κατάλυση άνθρωπο αν δεν βάζει τη μάσκα του. Αρνούμε να κάνω κατάλυση άνθρωπου, αν δεν κάνει δίαιτα ή αν δεν παίρνει τα φαρμακά του. Αν τα κάνεις λοιπόν όλα αυτά, μπορείς να πετύχεις αρκετά καλά πράγματα. Έχουμε ένα αυστηρό πρωτόκολλο κρυοενέργειας. Στην εμένουσα Μαρμαρίγη χορηγούμε περισσότερη κρυοενέργεια και σε ασθενείς που είναι πάνω από 65 ετών και έχουν τσάντες βάσης πάνω από 3, κάνουμε και προσπάθεια από μόνος του αριστερού οτού με τον μπαλόνι. Χρησιμοποιούμε τα αντιαρρυθμικά φάρμακα λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως, σίγουρα τους πρώτους 3 μήνες. Αν έχουμε υποτροπή τους πρώτους 3 μήνες, θα κρατάμε μέχρι και 6 μήνες. Αμοιοδαρώνει σε αυτούς που έχουν δομική καρδιοπάθεια, τύπου 1 κλάση κατηγορία, σε ένα αντιαρρυθμικά σε αυτούς που έχουν μη δομική καρδιοπάθεια. Και στοχεύουμε στο εξής, να δούμε το φορτίο της νόσου, έστω με τα πενιχρά μέσα που έχουμε ακόμα να δούμε το φορτίο της νόσου, γιατί λίγοι από αυτούς τους ασθενείς έχουν εμφυτευμένες συσκευές να μας βοηθούν. Αλλά κοιτάμε και το εξής, κοιτάμε αυτό που λέμε, αυτός που έχει εμένουσα μαρμαργή, πώς υποτροπιάζει. Αν υποτροπιάζει με μένουσα ή παροξενική μορφή. Ασθενείς που έχουν 4 χρόνια μαρμαργή, τη διάρκεια του επεισοδίου μένουσα μαρμαργή είναι 28 μήνες, το κλάσμα στο 53%, ο κόλπος στο 44%, καλή ασθενής, πριν προλάβει αυτό που είπαμε φωτιά να κάψει τα πάντα. Και με ένα ποσοστό στους 23 μήνες 70% ελεύθερης νόσου, με 15% υποτροπή με παροξυσμική μορφή στο σπίτι τους και ανάταξη με χάπια από το στόμα, και ένα 15% αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο να κάνει φαρμακευτική ηλεκτρική ανάταξη. Ποιο είναι το μέλλον κατά την άποψή μου? Αν θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι προσφέρουμε οριστική θεραπεία, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ναι, κρυοκατάλυση θα μπορούσε να είναι μια εύκολη πρώτη επιλογή. Και πρέπει να ενημερώνουμε τους ασθενείς μας ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστούν 2 και 3 επεμβάσεις, αν στοχεύουν όχι μόνο. Αν στοχεύουν στο τέλειο. Λέει πολλές φορές ο κ. Γκατζούλης, εκτός του καλού του καλύτερου. Κάποιοι όμως το θέλουν αυτό. Ίσως το μέλλον λοιπόν να είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Τα μειονεκτήματα δικά μας είναι πολλές φορές έχουμε επικαρδιακά γκάψη. Τα μειονεκτήματα των χειρουργών είναι ότι δεν ελέγχουν αυτό που κάνουν. Αυτό το οποίο έχουμε σκοπό να κάνουμε τους επόμενους μήνες και πιστεύω το καλοκαίρι θα είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε το πρώτο κέντρο υβριδικού ablation στην Ελλάδα. Θα κάνουμε λοιπόν σε ασθενείς με πολύ μεγάλους κόλπους και με πολύ μεγάλο φορτίο κολπικής μαμαργής, χρόνιες κολπικής μαμαργής, μεγάλους κόλπους, θα δοκιμάσουμε να κάνουμε το λεγόμενο one stage υβριδικό ablation, ενδοκαρδιακά και επικαρδιακά, όπου είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται με γενική αναισθησία. Γίνεται με βοήθεια καρδιοχειρουργού, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στην επέμβαση. Θωρακοσκοπικά, όχι με στερνοτομή, όπου εμείς θα ελέγχουμε εδώ καρδιακά το τι αυτός επιτυγχάνει, θα συμπληρώνουμε τα κενά, με χρήση επίσης επικαρδιακά και ραδιοκατάλυσης, αλλά και ΑΡΕΦ. Και σε αυτόν τον τρόπο είναι ο μόνος τρόπος ίσως να καταφέρουμε και να φύγουμε από αυτό που λέμε εμπειρικές γραμμές. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε μια σίγουρα επιτυχημένη και τέλεια απομόνωση πνευμονικών φλεβών και να προσφέρουμε και μια γραμμική απομόνωση. Συν το εξής ότι σε αυτούς τους ασθενείς θα προσφέρουμε κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Και να μην έχουμε την επιτυχία που θέλουμε στο ablation, σε όλους αυτούς τους ασθενείς και μόνο που θα κλείνεται το οτείο, τους βγάζουμε από την αγωνία του εγκεφαλικού και της χρήσης αντιπιπτικών φαρμάκων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσαχρή. Προχωρήσουμε. Μετά θα έχουμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε.